Πολλές είναι οι ανησυχίες των γονέων, οι οποίες συνεχώς διαφοροποιούνται με το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών. Συγκεκριμένα, τα όρια και η πειθαρχία αφορούν τις πιο μικρές ηλικιακές ομάδες παιδιών, ενώ μεγαλώνοντας, οι γονείς προσπαθούν να διαχειριστούν με κάθε τρόπο τις αντιδράσεις και τις αλλαγές των παιδιών τόσο στο οικογενειακό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον. Ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, ίσως να διαφοροποιούνται και οι προβληματισμοί ή οι ανησυχίες των γονέων. Παραδείγματος χάρη, άλλες ανησυχίες έχουν οι γονείς που τα παιδιά τους είναι στο δημοτικό, άλλες ανησυχίες και προβληματισμούς έχουν οι γονείς που τα παιδιά τους είναι στην εφηβική πλέον ηλικία. Στο δημοτικό, οι περισσότεροι γονείς παλεύουν, να μου επιτραπεί ο όρος, με το να θέσουν τα σωστά όρια, να πειθαρχήσουν κατά κάποιο τρόπο τα παιδιά τους, όσον αφορά το διάβασμα, όσον αφορά τις συγκρούσεις μεταξύ των αδερφών μέσα στο σπίτι, όσον αφορά την υπακοή στις υποχρεώσεις που μπορεί να έχει ένα παιδί αυτής της ηλικίας. Περνώντας την εφηβεία, εκεί όπου η ψυχοσύνθεση ενός παιδιού αλλάζει, υπάρχει μεγαλύτερη αμφιθυμία από πλευράς του παιδιού, υπάρχει μεγαλύτερη αντίδραση, μεγαλύτερη τάση επανάσταση, αμφισβήτηση των γονέων και κάθε μορφής εξουσίας, οι γονείς έχουν να διαχειριστούν και τα συναισθήματα που τους προκαλεί όλο αυτό. Πολλοί νιώθουν ότι τα παιδιά τους απορρίπτουν. Άρα έρχονται πολλές φορές εδώ ζητώντας βοήθεια για το παιδί τους, αλλά στην ουσία θέλουν να νιώσουν την ασφάλεια ότι το παιδί δεν απορρίπτει εμένα. Θέλουν να το ακούσουν από κάποιον. Δεν απορρίπτει εμένα, απορρίπτει την εξουσία που εγώ πρεσβεύω. Και πάλι στην εφηβεία ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το πώς θα διατηρήσω τα όρια. Πώς θα πείσω το παιδί μου ότι εξακολουθώ να είμαι ο κυρίαρχος εντός εισαγωγικών στο σπίτι, άρα πρέπει να ακούς κάποια πράγματα. Επίσης, πολλές είναι οι περιπτώσεις γονέων οι οποίοι ζητούν βοήθεια για τον τρόπο που θα πρέπει να ενημερώσουν τα παιδιά τους για θέματα όπως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Η ενημέρωση μετά είναι ένα άλλο ζήτημα. Πώς το ενημερώνω για θέματα που μπορεί να έχουν κάνει με σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τη σχέση με το άλλο φύλο, τους κινδύνους για τα ναρκωτικά. Όλες αυτές είναι πληροφορίες που πολλοί γονείς ζητάνε από εμάς, έτσι ώστε να βοηθηθούν στην προσέγγιση των παιδιών τους. Εξαιτίας βέβαια της οικονομικής συγκυρίας προστίθονται και νέες αγωνίες. Η μορφή των προβλημάτων σαφώς έχει επηρεαστεί από την κρίση, γιατί η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και κοινωνική. Η κοινωνική και η οικονομική με τη σειρά της φέρνει ψυχολογικά προβλήματα. Θεωρητικά τα ψυχολογικά προβλήματα έχουν αυξηθεί αυτή την περίοδο της κρίσης, γιατί υπάρχει λόγος ώστε να ξυπνήσουν πολλά πράγματα μέσα μας. Έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι γονείς έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή δεν έχουν μόνο να διαχειριστούν το θέμα της διαπαιδαγώγησης ή της καλής επικοινωνίας με το παιδί τους, αλλά και πολλά άλλα προσωπικά ζητήματα. Όλα αυτά συνδυαστικά τους κάνουν πιο κουρασμένους ψυχικά και έχουν ανάγκη περισσότερο από μία συμβουλευτική υποστήριξη από κάποιον ειδικό. Γι' αυτό και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αιτήματα των γονέων αναφορικά με τα παιδιά τους. Αυτή λοιπόν η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων και παιδιών είναι τεράστια σημασία για τη δημιουργία μιας υγιούς σχέσης, η οποία αρχίζει από τα πρώτα και όλα στάδια ανάπτυξης του παιδιού.